Καλησπέρα σας, τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ και σήμερα θα δούμε ένα καινούριο παιχνίδι το οποίο θα σας θυμίσει όσους μεγαλώσατε στη δεκαετία του 80 και του 90, εκείνα τα ωραία χρόνια που πηγαίναμε με τους φίλους μας και παίζαμε στα διάφορα ουφάδικα και ταΐζαμε τα 50άρικα, τα 20άρικα και 100άρικα για να παίξουμε γαμάτα παιχνιδάκια εκείνης της εποχής. Γενικά δεν είμαι της φάσης ρετρό, ας πούμε αντιπαθώ πολλά ρετρό πράγματα και σίγουρα πολλά παιχνίδια αν ξαναγυρίσω έτσι όπως είναι τώρα τα γραφικά που έχω συνηθίσει. Αν πάω να τα ξαναπαίξω θα πω ήμαρτον, αποκλείεται, δεν πρόκειται να τα παίξω. Αλλά το συγκεκριμένο παιχνίδι πραγματικά μου θύμισε τα παιδικά μου χρόνια, το τυπούμενα πιτσιρικάς το 1992-93. Και πήγαινα και έπαιζα με τις ώρες σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί εδώ, στο χωριό. Λοιπόν, Titan Attack είναι ένα κλασικό παιχνίδι εκείνης της εποχής, το οποίο έγινε ρηπόλης, το φτιάξανε, το γυάλισαν λίγο να παίζει με τα γραφικά αυτής της εποχής, αλλά το gameplay του και όλες οι κινήσεις θυμίζουν εκείνη την εποχή από τα παλιά. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο, θα δείτε ότι η οθόνη παίζει δεξιά-αριστερά, βλέπουμε shattering, αλλά δεν είναι ότι το παιχνίδι δεν είναι καλό, ίσα ίσα είναι επιδεδευμένο για να μας θυμίσει όταν τα παίζαμε σε CRT οθόνες. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι απλό, έχετε ένα μικρό tanks το οποίο το αναβαθμίζεται όσο περνάει η ώρα και πυροβολάτε εξωγήινους από το διάστημα. Μπορούμε, οι επιλογές του είναι να ρυθμίσουμε τη μουσική, SFX volume, εντάξει, τίποτα το ιδιαίτερο. Δεν έχει ιδιαίτερα controls, δουλεύει και με ποντίκι όπως βλέπετε, αλλά δουλεύει και με το χειριστήριο. Να σας πω την αλήθεια, το χειριστήριο το οποίο δουλεύει είναι το χειριστήριο του Xbox 360, είναι σίγουρο ότι θα το δεχθεί. Του Logitech το χειριστήριο δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι δουλεύει. Αυτή τη στιγμή με το χειριστήριο του 360. Δεν έχει καμιά ιδιαίτερη επιλογή. Το μόνο που θα πρέπει να διαλέξετε επιλεγμένο είναι το Distortion Effects εδώ αυτό, γιατί κόβει το shattering από πίσω. Είναι πολύ χρήσιμο να είναι επιλεγμένο όπως είναι τώρα. Λοιπόν, οι επιλογές μας, τίποτα, πάμε κατευθείαν να παίξουμε. Η ιστορία, έχουμε ένα τάγκ το οποίο προσπαθεί να αποφύγει εξωγήινους. Δεν έχει ιστορία από πίσω, αλλά όσο χαζό και αν φαίνεται, το παιχνίδι είναι θυστικό και σε κρατάει με τις ώρες να θες να το παίξεις ξανά και ξανά. Αν πεθάνεις, ξαναξεκινάς από την αρχή, όπως γίνονταν τότε. Και το θέμα είναι ότι, να σας πω την αλήθεια, έχω πεθάνει πάνω από 30-40 φορές και πάλι κάθε φορά το ξεκινάω από την αρχή και προσπαθώ να τα πάω καλύτερα. Λοιπόν, η συμβουλή μου, μπορείτε να το παίξετε και με ποντίκι, είπαμε, και με χειριστήριο, αν και εγώ προτιμώ το χειριστήριο, μου φαίνεται λίγο πιο εύκολο. Θα δείτε ότι όσο περνάει η ώρα μπορούμε να βαθμίσουμε το τάγκ μας και πάμε να παίξουμε κατευθείαν, δηλαδή δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, έχουμε εδώ το τάγκς μας, όσο περνάει η ώρα οι πίστες δυσκολεύουν. Θα μου πείτε τι κάθομαι και σας δείχνω, κι όμως όσοι είστε της δεκαετίας του 80 και του 90 θα με καταλάβετε απόλυτα. Λοιπόν, ο σκοπός μας είναι να ρίξουμε αυτά εδώ τα σκατάκια που περνάνε δεξιά και αριστερά και τα μεγάλα διαστημόπλια πάνω που μας δίνουν μπόνους, είτε λεφτά είτε όπλα, και μην νομίζω ότι είναι εύκολο. Πρέπει να υπολογίσεις πότε θα περάσει από πάνω για να το βρεις, δηλαδή το να το πυροβολήσεις είναι ένα θέμα. Επίσης μη γελάτε, αλλά είναι πολύ δύσκολο να τα χτυπήσεις. Και το hit, βασικά προς το παρόν έχουμε δύο κουμπιά, το α που είναι το attack του και το β όταν παίρνουμε κάποιο όπλο και όσο περνάει προσθέτονται κι άλλα. Δεν πυροβολεί, αν το πατάτε συνέχεια, δεν πυροβολεί συνέχεια. Έχει μια μικρή χρονοκαθυστέρηση όπως γινόταν εκείνα τα χρόνια. Δηλαδή θα αντιμετωπίσετε ακριβώς το ίδιο επίπεδο δυσκολίες που αντιμετωπίζαμε εμείς στα ουφάδικα εκείνη την εποχή. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ, βλέπουμε τα χρήματα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή και τι upgrades πρέπει να κάνουμε. Για να πάρουμε ασπίδες χρειαζόμαστε $300 και καλά.
Εδώ στο Gunpower μπορώ να βάλω λίγο πιο μεγάλο damage και όσο περνάει η ώρα βάζουμε διάφορα πραγματάκια. Το αγαπημένο μου, το Smart Bombs, είναι πάρα πολύ όμορφο. Και επίσης μπορούμε εδώ στα add-ons, όταν έχουμε από 2000 και πάνω, να προσαρτήσουμε και άλλα εξαρτήματα στο tanks. Βλέπετε ότι αν πάω πάνω εμφανίζεται η σκιά όπλων. Αλλά ας προχωρήσουμε στο παιχνίδι. Είναι υπερβολικά γαμάτο. Και επίσης θα δείτε τι γίνεται. Αυτό θα προσπαθούσα να το πετύχω, αλλά όταν μιλάω και πυροβολάω δυσκολεύομαι. Πέσε. Ναι. Νομίζω ότι δηλαδή το πατάω, αλλά έχει μεγάλη χρονοκαθυστέρηση στο πώς θα πυροβολήσεις. Είναι όπως εκείνη την εποχή. Οι αρχικές πίστες περνάνε γρήγορα. Πολύ γρήγορα θα έλεγα. Ας το σώσουμε. Τους εξωγήινους που πέφτουν με αλεξίπτωτο, το καλό είναι να τους σώζετε. Όπως βλέπετε. Δεν έχει όσο πιο γρήγορα πατάς το χειριστήριο, τόσο πιο γρήγορα πυροβολάει. Απλά πυροβολάει. Και τα μεγάλα θέλουν δύο hit για να πέσουνε. Το καλό είναι ότι τα θυμούνται τα hit. Οπότε. Και τώρα δείτε. Επίσης μπορούμε να κάνουμε διάφορα upgrades. Όπως αυτό, αλλά μόνο με την πίστα που μας βοηθάει να τελειώσουμε πιο γρήγορα. Ας πάρουμε Gunpower. Είναι χρήσιμο όσο περνάει η ώρα, γιατί οι εχθροί μας δυσκολεύουν. Βλέπετε ότι είναι ακριβώς όπως τότε, αλλά είναι λίγο πιο γυαλιστερό. Μπορώ να πω ότι προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Σας είπα, αν το έπαιζα σε κονσόλα της εποχής μπορεί να μην μου άρεσε τόσο. Το καλό είναι ότι κινείται αρκετά γρήγορα δεξιά και αριστερά, οπότε μπορείς να αποφεύγεις πάρα πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα τα πυρά. Λοιπόν, και αυτά φύγει σχετικά εύκολα. Μπορούμε τώρα να αγοράσουμε smart bombs. Είναι αρκετά φθηνές και αρκετά χρήσιμες, όμως δεν θα τις πάρω προς το παρόν, γιατί με το που πατήσεις πεθαίνουν όλοι οι αντιπαλοί σου. Θα διαλέξω αυτό εδώ. Ναι. Είναι ανθρωπάκια, αν δεν τα σώσετε δεν μπορείτε να παίρνετε πέναλτι, οπότε καλό είναι να τα σκοτώνετε ή να τα σώσετε. Οι ζωές μου νομίζω δεν πρόλαβα. Oh.
καλό θα είναι να πάρω καμιά σπίδα, γιατί... γιατί δεν μας βλέπω καλά. Οι ασπίδες... πήρα. Βλέπετε ότι αυξάνεται το επίπεδο ασφαλείας σιγά σιγά. Θα παίξω μέχρι να πεθάνω. Πυροβολούσε και πιο γρήγορα στο βασικό το attack θα ήταν ακόμα πιο γαμάτο, αλλά δεν μπορούμε να παίζουμε πάντα εύκολα παιχνίδια. Λοιπόν, και τώρα αυτό είναι το δύσκολο. Αυτό είναι αρκετά δύσκολο γιατί βαράμε πάρα πολύ αργά. Οπότε όσο πιο μεγάλο επίπεδο επιτυχίας έχεις, τόσο πιο πολλά prizes παίρνεις. Θα πάρω από αυτό. Λοιπόν, πάει και αυτό το επίπεδο. Να βάλουμε ασπίδα καλύτερα. Μπορεί να μην σας φαίνεται τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά όταν το παίξετε θα καταλάβετε πόσο εθιστικό είναι. Το παιχνίδι αυτό υπάρχει στο Steam και κοστίζει γύρω στα 9€, αλλά σε λίγο καιρό αν είστε υπομονετικοί η προσφορά θα πέσει γύρω στο 1,5€, γιατί εγώ το πέσα σε εκπτώσεις 1,5€, οπότε... αυτό. Σαν να έχω προχωρήσει, να σας πω την αλήθεια, τις άλλες φορές δεν προχώρησα τόσο πολύ. Τα σπαστικά μπαίνουν μπροστά. Yeah.
Πω. Είναι πολύ δύσκολο έτσι όπως πάντα. Και το θέμα είναι ότι δεν έχει και την άμεση απόκριση στο χειριστή όταν πρόκειται για απλό hit. Έλα. Το επόμενο που περιμένω να βγει είναι το Metal Slug. Αν βγει και το Metal Slug, τέλειωσε. Έλα τώρα. Μπράβο, πάει κι αυτός. Αν βγει το Metal Slug, πραγματικά... Αυτό ήταν η βόμβα. Τα παίξα τσίτια. Λοιπόν... Βόμβα. Πάμε κοντά. Πρέπει να πάρω σπίδες, νομίζω. Νομίζω δηλαδή. Extra bullets. Ας πάρω μια σπίδα. Άλλη μία και πέθανα, by the way, όντως. Τώρα εδώ πρέπει να πάρουμε τις πιθάμενους δίσκους, όσο πιο πολλούς τόσο πιο καλά. Εντάξει, δεν κάνουμε τίποτα το ιδιαίτερο, είναι δύσκολο. Γιατί το attack μας είναι αρκετά απλό, να σπίδες δεν έχουμε. Βλέπετε extra bullets. Εποχές σατάρι. Τώρα είναι λίγο πιο εύκολο. Multiply your active.
Όπω αυτό είναι δύσκολο. Λοιπόν. Είδατε, πήρα και πέναλτι. Λοιπόν, το έχουμε. Ναι. Ουφ, πάει και αυτό. Νομίζω ότι τώρα το πάω καλύτερα από όταν έπαιζα. Είναι τέλειο, είναι θυστικό το πράγμα. Πιστέψτε με, θέλετε να παίξετε ξανά και ξανά, ακόμα και αν χάσετε. Σε όσο μικρή αρία, ρε. Τι πω πω, τι άτιμος. Πάρω ένα τέτοιο γιατί... Έλα, θα σε σώσω. Ωχ, τον σκότωσα. Οπ, τώρα μάλιστα, παιδιά, έχει και boss, ναι, κι όμως έχει και boss. Κι όμως έχει και boss, για να περάσουμε τις επόμενες πίστες. Δεν ξέρω, είναι η πρώτη φορά. Δεν βλέπετε όσες φορές το έπαιξα. Είναι το πιο μεγάλο σκορ που έχω κάνει. Να δούμε και στα online τι γίνεται. Βλέπουμε τρελά σκορ. Εμείς είμαστε πουθενά. Μπα, ούτε καν είμαστε. Ούτε καν. Πρέπει να ξεπεράσουμε τα 100.000 για να πούμε στους πρώτους 100. Αλλά μπορούμε αρκετά εύκολα αν παίξουμε. Λοιπόν, αυτό ήτανε, Titan Attacks, δοκιμάστε το, πιστεύω να σας άρεσε. Εγώ δυστυχώς δεν κατάφερα να περάσω το πρώτο boss, αλλά τώρα που είδα ότι δεν είναι τόσο δύσκολο τελικά, θα πάω με full για το πρώτο boss και θα παίζω λίγο πιο προσεκτικά.
9 ευρώ στο Steam, 9,90. Περιμένετε λίγο καιρό, γιατί σε κανένα μήνα από τώρα, αν θέλετε, μπορείτε να το αγοράσετε με 1,5 ευρώ. Τα λεφτά του ταξίζει και με το παραπάνω, δηλαδή για εσάς, όπως και εγώ που μεγαλώσαμε σε αυτές τις δεκαετίες του 90-80, πάμε full γι' αυτό. Δοκιμάστε το, είναι υπερεθιστικό, θα θυμηθείτε οι παλιοί για ποιο, πώς μεγαλώσαμε, τι κάναμε, τι παίζαμε και οι καινούργοι θα καταλάβετε γιατί αγαπάμε αυτά τα παιχνίδια. Check it now, Κώστας, γνωστός και ο Ζωτής Πέραγκον στα game. Κάντε μας ένα follow, ένα subscribe. Τώρα με το YouTube και τα σχόλια είναι ένα μπάχαλο. Αν θέλετε αφήστε σχόλιο, αν όχι μην αφήνετε, στείλτε ένα μήνυμα, οτιδήποτε. Να είστε καλά, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Τα ήταν, εντάξει, καλό σας βράδυ.